Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιωαννίνων εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του και κατήγγειλε εμπεγμό των λογιστών φοροτεχνικών τη χώρα. Όπω ανέφερε ο πρόεδρο των λογιστών φοροτεχνικών, Σπύρο Μπέκα, ενώ οι φορολογικέ δηλώσει έλεγαν εχθέ το μεσημέρι, το σύστημα υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δεν λειτουργούσε από τι πρωινέ ώρε. Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ήταν αδύνατη γιατί το σύστημα ήταν ανύπαρκτο. Για άλλη μια φορά, είπε ο κ. κληθήκαμε να ανταπεξέλθουμε στι υποχρεώσει μα εμπρόθεσμα και για άλλη μια φορά. Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τι εργασίε μα. Δοθεί τη ευκαιρία ο κύριο Μπέκα, αναφέρθηκε και σε ένα σοβαρό θέμα το οποίο έχει να κάνει με εκμισθώσει ακινήτων. Στο Σαββατοκύριακο είχαμε μία ανακοίνωση για τη μεταφορά τη καταληκτική ημερομηνία τη δήλωση των τετραγωνικών μέτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ε, ενώ έλεγε στι 31 Αυγούστου, η ημερομηνία πήγε 30 Σεπτεμβρίου. Ο χρόνο είναι επίση πάρα πολύ μικρό. Ο κόσμο δεν γνωρίζει την τετραγωνικά μέτρα. Εμεί ω Ένωση έχουμε πει ότι δεν είναι αρμοδιότητα των, των λογιστών όλη αυτή η διαδικασία και χθες το πρωί ε, δόθηκε μία ακόμα ε, παράταση για τους εκμισθωτές για την δήλωση ε, COVID διάρκειας των εκμισθωτών ούτως ώστε και αυτοί να, τα, να μπορέσουν να τα δηλώσουν μέχρι τις 23 ε, Σεπτεμβρίου για να έχουν τις όποιες απαλλαγές θα έχουν από το 20% ε, του 60% του μισθώματος.